Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον υποψήφιο βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Γιώργο Μανανά, να μιλήσουμε ενώπιση των εκλογών για την υποψηφιότητά του και το προεκλογικό κλίμα. Καλησπέρα, κύριε Μανανά. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Μανανά, οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ιδιαίτερα στη Ροδόπη, αναγνωρίζουν ότι είστε ένας στέλεχος που μείνετε στο ΠΑΣΟΚ και στο 44% αλλά και στο 4%, σε σκληρά χρόνια του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και πάντα βρίσκεστε στη Ροδόπη. Αυτό έμεινε όχι μόνο από την προεκλογική εκστρατεία, αλλά από όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι αλήθεια. Δεν θέλω να μιλήσω, να πειρει αυτό λόγο ή να μιλήσω για τον εαυτό μου τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έδωσα πάρα πολλές μάχες. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που έχω συνυπαστεί με αυτό. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό με την εκλογή μετά του νέου μας αρχηγού. Δώσαμε καινούργιο όραμα και καινούργιους στόχους. Αυτή τη στιγμή βγήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και νομίζω ότι μετά τους αγώνες που κάναμε και χιλιάδες κόσμο που τον ψήφισε, έχει δώσει ένα νέο αέρα. Έτσι υπάρχει και αυτός ο αέρας στη Ροδόπη, αυτός ο νέος αέρας. Βέβαια όμως δεν μπορούμε να σκεφτούμε, να μην σκεφτούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπαδριέλη, είναι το ΠΑΣΟΚ του Δημήτρη Βραδέλη, είναι το ΠΑΣΟΚ του Τάσου Βαβατσικλή, είναι το ΠΑΣΟΚ του Δημήτρη Τσετινέ, του Μπάμπη Δαμιανίδη, του Νίκου του Κλάδου, του Αργύρη του Μπακυρτζίδη και το ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη και του Τάκη του Αντωνιάδη που έφυγε πρόσφατα. Είναι πολλών ανθρώπων που πάλεψαν γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ και νομίζω σήμερα είμαστε εμείς που δίνουμε μια συνέχεια. Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι στον τόπο σου και να βλέπεις τα προβλήματα από κοντά. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα παχιά τα λόγια, έχει βαρεθεί ανθρώπους που να δίνουν μόνο υποσχέσεις και θέλει αποτελεσματικότητα, πράξεις και νομίζω και προτάσεις. Να είναι κοντά στον κόσμο και να είναι ο άνθρωπος της καθημερινότητας και να έχει την επαφή ώστε να μεταφέρει και τα προβλήματα αυτά σήμερα οπουδήποτε στο κόμμα, στους οργανισμούς, στους θεσμούς και αύριο στη Βουλή. Τι έχετε εισπράξει από την προεκλογική σας περιοδία από τον κόσμο, τι σας μεταφέρουν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εντός εισαγωγικών δύο πολιτικούς αντιπάλους, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία που πραγματικά έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή από τη διακυβέρνησή της. Είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα της αποβιομηχάνησης, της κατάργησης πολλών θέσεων εργασίας. Είναι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά που δεν βοήθησε στις φωτιές, που στα χιόνια δεν μπορούσαμε να πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ, αν θυμηθούμε και τον Παπί και ο Όρος, πραγματικά και εγώ όταν και έλεγαν ότι είναι έρπουσα η φωτιά, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και όσο και να θέλουν κάποιοι να λένε, έτσι όπως και με την κυρία Μπακογιάννη και τους διάφορους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και μας είπαν για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής που έχει γίνει ανέκδοτο, δεν έχει βγει τίποτα μέχρι τώρα από αυτό το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής και αυτό είναι ευθύνη των παραγόντων, των βουλευτών και όλων των άλλων που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο κυβερνών κόμμα. Βέβαια όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε έτσι και την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πραγματικά και αυτή ήταν ο κοινότερο με πέρκοπη των συντάξεων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ταύτισή τους στις πλατείες με πολλά στα γουνίδια της Χρυσής Αυγής και ανθρώπους που λιδωρούσαν το ΠΑΣΟΚ όλη αυτή την εποχή που στήριξε κάποια μέτρα και κάποια πράγματα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Ήρθε η ώρα για να γίνει το ΠΑΣΟΚ ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων πια και στη Ροδόπη και στην Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι όλοι που θα ψηφίσουν και ψήφισαν και στις ισοκομματικές και θα ψηφίσουν και τώρα και είναι πάρα πολλοί που γυρίζουν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, θα το ψηφίσουν για να μην είναι βολικός εταίρος για κανέναν. Για να έχει αυτόνομη φωνή και αυτόνομο λόγο και στη Ροδόπη και στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε να πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, αλλά και στη Ροδόπη συγκεκριμένα, καθώς βέβαια και το ενδεχόμενο της εκλογής σας και ποιος είναι και ο δικός σας στόχος που θέλετε? Κοιτάξτε να δείτε, το είπε και ο πρόεδρός μας, είναι ισχυρό διψήφιο ποσοστό και νομίζω ότι θα το πάρουμε για να είμαστε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Έχει θέσει κάποια πράγματα 5-6 κόκκινες γραμμές με τις οποίες θα συνεργαστούμε, χωρίς βέβαια Τσίπρα και Μητσοτάκη πρωθυπουργούς. Και αυτό το έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Ο καθένας μπαίνει στο στίβο για να εκλεγεί. Αυτή τη φορά είναι πολύ καλύτερες οι προϋποθέσεις. Νομίζω ότι πολύ μεγάλες ελπίδες και παλεύουν στα ίσια την έδρα
Νομίζω ότι θα το καταφέρω και αύριο θέλω να εκπροσωπήσω αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λέω να μου δώσει μια ευκαιρία για να δείξω όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν ήμουν μόνο δίπλα του, αλλά έχω και τις προτάσεις και τις ιδέες για να πραγματοποιήσω. Κύριε Μανενά, σε ποιους απευθύνεστε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Κοιτάξτε να δείτε, απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους ψηφοφόρους και στους πολίτες της Ροδόπης. Γιατί πέρα από πολιτικές διαφορές και από τον πολιτικό αντίλογο και διάλογο που κάνουμε, νομίζω αυτό είναι το μήνυμα. Απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο της Ροδόπης, που χόρτασε τόσα χρόνια από τα παχιά λόγια, τις κούφιες υποσχέσεις και θέλει έναν άνθρωπο να είναι δίπλα του και να υλοποιήσει, να μην λέει ψέματα και να υλοποιήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και αν δεν τα υλοποιήσει, να προσπαθήσει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί μας έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι ότι δεν ενδιαφέρονται για την Ροδόπη. Είμαι από την κνήση μου και όλα αυτά τα χρόνια κατά των ανθρώπων αυτών που χρησιμοποιούν τη Θράκη ως ένα πολιτικό εφαλτήριο για την προσωπική τους ανέλυξη. Νομίζω κάνω ένα κάλεσμα, γιατί πέρα από το πολιτικό αντικείμενο υπάρχει και το πρόσωπο και νομίζω ότι, όπως ξαναείπα, δώστε μου την ευκαιρία αυτή να σας εκπροσωπήσω σε όλους τους πολίτες της Ροδόπης, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανενά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ.